Δεν θα μάθουμε που αργότερα μαζί στο ring, να δούμε ποια είναι καλύτερη τελικά. Να μάθουμε και τα λίγη στο ring. Με χαρά, από ό,τι θέλετε. Ξαφνικά έχει τάσεις καταστροφικές θα έλεγα. Δηλαδή σε ερώτηση που τους υπέβαλα παρόντος του Στέφανο στο Μαγιά την ώρα που προετοιμάζονταν, κάποιοι λένε ότι πρέπει να είναι και 60 κιλά, να είναι και αυτά τις καρδαμωμένες και όλα αυτά. Αυτές οι δύο θα παλέψουν από ό,τι κατάλαβα. Καλά τα λέω. Θα πειμαχίσουν. Είναι πολύ προσεκτικό γιατί εγώ στα διαλύματα δεν κάνω συμφωνίες. Όχι, όχι, εμένα δεν με δέρουν. Εμένα δεν με ακούω. Καλά, καλό παιδί. Εμένα άλλοι θα με δέρουν σήμερα. Θα με κυνηγάνε γιατί θα κάνω. Το τηλέφωνο μου θα το κλείσω. 11 και μισή στο δεύτερο μέρο δεν υπάρχει τηλέφωνο. Ξεχάστε, όποιο θέλει να επικοινωνήσει τώρα. Μετά πάει. Εξαφανίστηκα. Ούτε ξέρετε που μένω, ούτε δεν σα ξέρω, δεν με ξέρετε. The Battle λοιπόν είναι ο αγώνα πυγμαχία, αν μου επιτρέπετε δευτερόλεπτα. Και kickboxing που θα διεξαχθεί στι 10 Μαρτίου στο κλειστό γήπεδο στη Γλυφάδα. Αυτό το διοργανώνει εσύ. Είναι το The Battle το 4, ένα θεσμό πλέον συμμαχητικά αθλήματα. Εδώ και 1,5 χρόνο διοργανώνουμε τα The Battle με πάρα πολύ κόσμο. Περισσότεροι από 10.000 φαν στο μαχητικό αθλημάτων και όχι μόνο έχουν επισκεφτεί τα The Battle. Αυτή τη φορά θα πάμε σε ένα γήπεδο έτσι μικρότερο από τα άλλα, 4.000 θέσεων. Θα είμαστε γεμάτοι. Όχι, για να μην λέτε κύριε Κωνσταντίνο, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, κυρίε και κύριοι. Εδώ. Είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε ωραίες κοπέλες που τις συναντάμε στον δρόμο και κανείς δεν υποψιάζεται ότι μπορεί να είναι αυτό το έτσι, το ακριβώ. Κάπω έτσι φανταζόμουν πάντα τα κορίτσια τη πλανήτη Πέτρα. Και εσύ με λιγάκι, βρε, ένα πράγμα. Οι οποίες μεταμορφώνονται να μπαίνουν στο ρίγκ. Μεταμορφώνονται γιατί είναι οι καλύτερες στην Ελλάδα, πραγματικά οι καλύτερες στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ζωή του, αυτή είναι η αγάπη του. Δεν ξέρω αν οι άντρες είναι μεγαλύτερη αγάπη του στην επιμαχία. Δεν ξέρω αργότερα. Έχει αξίθινε. Ωραίο, καθόλου, ε. Να σα πω κάτι, άμα σα έλεγα για παράδειγμα, πούμε, να σα παρακαλούσα να δέρατε τη Βάσια, έτσι αυτό το κάνω πολύ καιρό εγώ θα μπορούσατε. Αυτό το κάνω πολύ καιρό. Όχι, κρίμα. Τα έχω τα κορίτσια δίπλα μου, δεν μισή. Τα έχω δίπλα μου τα κορίτσια, δεν βλέπει. Δεν ξέρω. Τυχαία είναι αυτό. Τώρα τρει γυναίκε θα συλπάτε εκεί, είναι και λίγο δική μου. Ζένι, πώ έχει λάσει τη φωτογραφία εκεί. 54, που παίζω στο παγκόσμιο, ναι, 54. Καλοτρότε βλέπω. Κρίση, κρίση, όλα κατεβάζετε. Κεβαλάκια. Να καλησπέρισουμε και τον κύριο Νίκο Κατσαρό, τον πρώην πρόεδρο του ΕΦΕ. Οι επόμενες 45 μέρες μέχρι το event για τα κορίτσια είναι ένας Γολγοθάς. Προετοιμασία πολύ προπόνηση. Έχουμε άγχος, αλλά δημιουργικό άγχος. Δηλαδή το άγχος μας είναι δημιουργικό. Και οι δύο εκεί πάνω πιστεύετε ότι μία είναι πιο δυνατή από την άλλη. Αχ, Βάσια μου, Βάσια μου, 10 Μαρτίου, άστα γιατί κλείνουμε να μας φάνε στον αέρα. Πρέπει να κλείσουμε στρατή, θα μας φάνε στον αέρα. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας ευχαριστήσω θερμά. Και τον Στέφανο, ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κύριε Κατσαρέ, τα ξέρετε, είναι αμοιβαία.